Σπύρο, καλημέρα. Βρισκόμαστε στο Φαρακρό, εδώ που ξεκίνησε η πυρκαγιά χθες τα ξημερώματα. Από νωρίς το πρωί, με την κάμερα της Sky και τον Ηλία Μπασίσογλου, πραγματοποιούμε οδηπορικό στις πληγήσεις περιοχές και πραγματικά αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των ζημιών. Ο Ηλίας γίνεται η οπτική σας, γίνεται η εικόνα σας και τα δικά μου μάτια, και σας μεταφέρουμε τις ζημιές που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά. Είμαστε σε ένα σπίτι το οποίο διατηρεί εδώ και 10 χρόνια ένας Δανός τουρίστας. Έρχεται εδώ τα τελευταία 10 χρόνια, έχει φτιάξει μια περιουσία, ένα χώρο για να ζει, αλλά χθες το είδε να καταστρέφεται. Κυκλοφορεί με ποδήλατα, όπως χαρακτηριστικά μας έλεγε, σχεδόν με δάκρυα στα μάτια. Αυτά τα ποδήλατα που κάηκαν και αυτό το σπίτι ήταν όλος του το βιός. Βλέπετε εδώ πως πέρασε η πύρινη λέλαπα μέσα από το σπίτι, το κατέστρεψε ολοσχερός. Στο Φαρακρό τουλάχιστον 5 σπίτια έχουν καεί, στο κέντρο της πόλης, στις παρυφές μάλλον του κέντρου της πόλης, έχει καταστραφεί ολοσχερός ένα συνεργείο, 2 σπίτια, ενώ και στα άλλα χωριά, τα οποία θα δείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, έχουν υποστεί σπίτια διάφορες ζημιές. Ως εκθαύματος, και το λέω με πλήρη γνώση και συνείδηση, δεν είχαμε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Όλη η βουνοπλαγιά, Σπύρο, που ξεκίνησε η φωτιά, έχει κάψει τα πάντα στο πέρασμά της και παίρνει και σαν αποθαύμα μέσα από τα σπίτια, από τα περισσότερα μάλλον σπίτια, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τουλάχιστον 37 είναι αυτά που έχουν υποστεί ζημιές μέχρι τώρα.